Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, από το 2011 ήδη είχαμε καταθέσει και στον Οικονομικό Εισαγγελέα σαν κόμμα σε σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στοιχεία τα οποία ακόμα δεν έχουν διερευνηθεί. Να επισημάνω και την τοποθέτηση του κυρίου Σούρλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου μίλησε για το θέμα και έκανε καταγγελίες, οι οποίες καταγγελίες του ουσιαστικά αραχνιάζουν. Έχετε δίκιο ότι είναι η κορυφή του Παγόβουνου και πρέπει να δούμε το Παγόβουνο. Το Παγόβουνο τι είναι? Είναι μια σειρά οργανώσεων που διαπλεκόταν με ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο κατά το δοκούν χρησιμοποιούσε τα κονδύλια αυτά. Επίσης είναι σημαντικό και το έχουμε καταγγείλει, οι διασυνδέσεις και η μεταφορά χρημάτων από μη κυβερνητικές οργανώσεις στα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Ναι. Βέβαια, πρέπει να μπει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο να αποτρέπει όλα αυτά που λέτε. Δεν είναι όλα μαύρα ή άσπρα. Στη ζωή μου, λίγο ή πολύ, υπάρχουν οργανώσεις. Στη ζωή μου θέλω να πω ότι το απόλυτο δεν είναι. Υπάρχουν πράγματα, πράγματι, δράσεις οι οποίες βοηθούν. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση από τον κράτος. Είναι το ελληνικό καραβάνι αλληλεγγύης για τα παιδιά, για παράδειγμα. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Βεβαίως, να αλλάξει το καθεστώς. Διερεύνηση πλήρης σε όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Μάλιστα. 290 εκατομμύρια σας δίνω το στοιχείο. Είναι την τελευταία εννιαετία ή δεκαετία τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί. Μάλιστα. Και κρατήστε και τις διασυνδέσεις και τη μεταφορά ποσών από τους κωδικούς των ΜΚΟ στις απόρριτες δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριε Μανατίδη, κύριε Δινόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.